Ερωτήσεις. Στον αλγόριθμο τον τελευταίο τον οποίο δείξατε, μου φαίνεται λίγο περίεργο το ότι ενώ μεν στην πολυουρία, 24 ώρες στην πολυουρία, συστήνει συμβουλή από ενδοκρινολόγο, δίπλα στην νυχτερινή πολυουρία, ενώ πάλι υποκρύπτεται ένα άλλο αίτιο, δεν παραπέμπουμε σε κανένα και δίνουμε δεσμοπρεσίνη για να κουκουλώσουμε μόνο το σύμπτωμα. Δεν είναι περίεργο λίγο αυτό? Αυτός είναι ένας προτινόμενος αλγόριθμος, δεν είναι αλγόριθμος από guidelines. Νομίζω ότι πάλι ξεκινάνε μάλλον με την δεσμοπρεσίνη και αν δεν ανταποκριθεί τότε κατευθύνουν σε κάποιον ειδικό. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι λογικά θα έπρεπε να εμπλέκονται και οι άλλες ειδικότητες. Από τη στιγμή που υπάρχουν μελέτες και τα λοιπά που αφορούν το καρδιαγκιακό και τα λοιπά, θα πρέπει να πάντα να αποκλείσουμε και άλλους παράγοντες ή και τη συνεργασία με τους καρδιολόγους εφόσον, ή με τους πνευμονολόγους εφόσον υπάρχει πρόβλημα ύπνου. Θα ήθελα απλώς να κάνω μια παρέμβαση. Μιλάμε τώρα μια μισή ώρα για την νυκτουρία. Είναι ωραία και καλά, λιγότερο καλά, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι η ουσία είναι κανείς να κάνει τη διάγνωση. Και θεωρώ ότι το έλλειμμά μας μέχρι τώρα εκεί ήταν και παίρνω από τον συνάδελφο που είπε ότι στα χρόνια της ειδικότητας είναι κάτι που δεν το έμαθε. Όταν λέμε νυκτουρία, καταρχάς, ουσιαστικά εννοούμε την μη πολυουρική νυκτουρία, αλλά σαν γενικό τίτλο βάζουμε και την πολυουρική νυκτουρία. Η νυκτουρία είναι δομικό. Δομικό είναι ένα από τα στοιχεία του ορισμού της υπερδραστήριας κύστης. Ουσιαστικά εκεί θα ήταν καλύτερα να ήταν γραμμένο η μη πολυουρική νυκτουρία, ότι είναι στοιχείο της υπερδραστήριας κύστης. Θεωρώ λοιπόν ότι το ουσιαστικό κομμάτι είναι κανείς να μπει στο μυαλό του ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση και να κάνει τη διάγνωση. Την νυκτουρία θα την αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε κάποιο λάθος αν ο ασθενής να μας λέει, ας πούμε, ήταν ξύπνιος και λέει ότι είχε νυκτουρία, αλλά δεν θα πέσουμε τόσο πολύ έξω. Εκείνο που έχει σημασία είναι να γίνει η διάκριση μεταξύ της μη πολυουρικής νυκτουρίας και της πολυουρικής νυκτουρίας, που κρύβει πάρα πολλά συμπτώματα και που θεωρώ ότι χρειάζεται παραπομπή και σε άλλους συναδέλφους. Και το πιο νομίζω ουσιαστικό από αυτό που πρέπει να μείνει από αυτή τη σημερινή συνάντηση είναι το πώς ορίζεται η νυκτερινή πολυουρία. Πραγματικά, ειλικρινά, πέστε μου πόσοι από εσάς ξέρετε αυτόν τον ορισμό του 20% και 33% ή 1/5 ή το 1/3. Πέστε μου, πόσοι το μάθετε σήμερα? Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η επιτυχία που υπάρχει σήμερα είναι αυτό. Όταν γίνει η διάγνωση και μας μπει η ιδέα, τότε αρχίζουμε να σκεπτόμαστε και την θεραπεία. Έτσι. Τώρα, εντάξει, υπάρχει ένα πρόξιμο από τη δεσμοπρεσίνη, ξαφνικά το ανακαλύψανε και θέλουν να μπουν στην αγορά. Αλλά θα υπάρξει κάποιο καλό αποτέλεσμα για τους ασθενείς, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε τη σωστή διάγνωση. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται το ημερολόγιο ούρησης. Αν λοιπόν κάνεις ημερολόγιο ούρησης και πας στη διάγνωση, έτσι αρχίζεις και νομίζω και μπορείς να κάνεις τα σωστά βήματα. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο που λέει εδώ ότι ξαφνικά στο ένα στέλνουμε, στο άλλο δεν στέλνουμε. Θεωρώ ότι πάντοτε η νυχτερινή πολυουρία μπορεί να κρύβει πολλά πράγματα από πίσω. Έτσι, οπότε εμείς σε εκείνο ο ρόλος μας να δώσουμε κατάλληλες συμβουλές. Και φυσικά, αν θα δούμε που θα καταλήξουμε, δίνουμε την κατάλληλη θεραπεία. Μάλιστα. Θα συνεχίσω λοιπόν, επειδή προκάλεσε το μικρόφωνο. Ήταν πολύ σωστό αυτό που είπε. Στο μικρόφωνο. Καταρχήν, πράγματι, εγώ έμαθα κάτι καινούριο σήμερα, το οποίο με έβαλε όμως τώρα στο επόμενο βήμα. Να χορηγήσω δεσμοπρεσίνη, άρα να ρωτήσω πόσο θα τη χορηγώ στον ευχαριστημένο άριστο. Άρα να αντιμετωπίσω τον άρρωστό μου περίπου σαν την υπερδραστήρια κύστη που τα αντιχολινεργικά μπαίνουν σχεδόν ισοβίως. Ένα λοιπόν το ερώτημα, αφού ξεκίνησα και μου δίνει feedback θετικό πόσο θα του τη δίνω. Και δεύτερο, ένα ακόμα που δεν το άκουσα, αν μπορείτε να μου πείτε, αν η δεσμοπρεσίνη μπορεί να συνδυαστεί με αντιχολινεργικά σε ασθενείς που έχουν υπερδραστήρια κύστη και που το κυρίως ενόχλημά τους είναι η νυκτουρία, η οποία δεν βελτιώνεται. Λοιπόν, ήδη συνδυάζεται τουλάχιστον σε νευρολογικούς ασθενείς. Είναι διαδεδομένο να συνδυαστεί η δεσμοπρεσίνη με τα αντιχολινεργικά και θεωρείται ασφαλές, αν αυτό είναι το ερώτημα. Οι νευρολογικοί ασθενείς, κυρίως οι παραπληγικοί και οι σκληρυντικοί κτλ., υπάρχουν 2-3 μελέτες, κάποιες από τις οποίες μάλιστα είναι και από την Ελλάδα, οι οποίες δείχνουν ότι έχουν μεταβολές στον κυρκάδιο ρυθμό της παραγωγής των ούρων.
Έτσι. Και ήδη σε αυτούς είχε δοκιμαστεί πρώτη σε ενήλικες, εκτός από τις νεολαικτικές ενήλικες, δεσμοπρεσίνη. Με πολύ καλά αποτελέσματα, σε σκληρυντικούς κυρίως. Ο συνδυασμός λοιπόν αντιχοληρικών και δεσμοπρεσίνης είναι θεμητός. Τώρα, όσον αφορά το πόσο θα τη χορηγήσετε, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Από μελέτες σε παιδιά με νυχτερινή ενούρηση, είναι γνωστό ότι ένα 50% υποτροπιάζουν μετά τη διακοπή. Στους ενήλικες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, νομίζω, ελάχιστα δεδομένα, αλλά θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι πιθανώς το ποσοστό είναι αυτό και γι' αυτό ήταν και αυτή η πρώτη μελέτη που σας έδειξα, που ήταν στους 10 με 12 μήνες, υπάρχουν πολύ λίγα, ότι λογικά πιθανώς θα χρειαστεί να τη συνεχίζετε, όπως ακριβώς πιθανώς θα συνεχίζετε και την αγωγή με τα αντιμουσκαρινικά στις γυναίκες, στους άντρες που θα υποτροπίαζαν μετά τη διακοπή τους. Το θέμα είναι η ασφάλεια, υποθέτω, έτσι. Λοιπόν, τα guidelines μιλάνε για έλεγχο ανά 6 μήνες όταν μπαίνουν σε μακροχρόνια αγωγή. Ωστόσο, οι περιπτώσεις σοβαρής υπονατριεμίας στις μεγάλες μελέτες έγιναν στην πρώτη εβδομάδα. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να ελέγξετε πριν και σχετικά γρήγορα μετά και εφόσον είναι σχετικά εντάξει, εφόσον δεν βλέπετε σοβαρές μεταβολές στα επίπεδα του νατρίου ή αν βλέπετε ήδη πτωτική πορεία, φαντάζομαι θα πρέπει να τα παρακολουθήσετε πιο στενά ακόμα. Και άλλη μία μπορώ. Ο συνάδελφος από πίσω ήδη είχε σηκώσει το χέρι. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι ασθενείς κάτω των 65 ετών για τον ορολόγο θα μπορούσα ίσως να τους χαρακτηρίσω νεαρούς. Τι γίνεται με τους ασθενείς οι οποίοι είναι πάνω από 65 χρόνων και που συνήθως είναι και αυτοί που αποτελούν την κύρια δεξαμενή ασθενών με πολυουρία. Εκεί τι κάνουμε? Πολύ σωστή ερώτηση. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μπει συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες σαφώς μέσα στα δεδομένα μας, στα θεραπευτικά μας δεδομένα. Μπορεί να είναι και επικίνδυνο μερικές φορές. Θέλει οπωσδήποτε συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες. Ερώτηση και για τους δύο πολύ γρήγορη. Την έθεσε ο κ. Χατζηχρήστου. Ο ασθενής με τρεις φορές το βράδυ μετά από διουρηθρική. Σε εσάς και στους δύο, παρακαλώ, τι θα του δώσετε? Καθημερινό πρόβλημα στην ημερήσια πράξη. Εξαρτάται από το ημερολόγιο ούρησης. Το πιο πιθανό είναι να έχει OEB πιθανώς, έτσι. Γιατί ένα 25-30% που παραμένουν με συμπτώματα μετά την προστατεκτομή έχουν ουσιαστικά λίγο πολύ OEB. Αν το αποδείξει αυτό το ημερολόγιο ούρησης, τότε θα μπει σε αντιχοληνεργικό, κατά πάσα πιθανότητα. Εάν όμως είναι θέμα νυχτερινής πολυουρίας, τότε φυσικά πηγαίνουμε σε άλλα δεδομένα. Θα ήθελα να μεταφέρω λίγο την εμπειρία μου με έναν ασθενή που του πρότεινε τη δεσμοπρεσίνη, αφού πιστεύω ότι προσέγγισε σοβαρά. Ήταν ασθενής υπό αλφα μπλόκερ που εξακολουθούσε να έχει πρόβλημα νυκτουρίας. Το ημερολόγιο ούρησης μου έδινε ξεκάθαρα τις τέσσερις αφυπνήσεις του. Φαινόταν αρκετά μεγάλος όγκος των βραδινών ουρήσεων και του πρότεινα λοιπόν δεσμοπρεσίνη στο σημείο που του έπρεπε. Του είπα 4-5 μέρες μετά τη χορήγηση να ελέγξει τον άτριο. Δεν τον έβαλα πιο πριν. 15 μέρες μετά επικοινώνησα μαζί του τηλεφωνικά και μου λέει: γιατί δεν το πήρα? Μου φάνηκε σύνθετο και επικίνδυνο. Και κάπου εκεί σταματάει. Δεν είναι ο πρώτος ή η πρώτη που θα το πούνε αυτό. Απλά ήθελα να το μεταφέρω ότι υπάρχει καχυποψία. Και όσο πιο συγκεκριμένος γίνεσαι και περιγραφικός και στο κομμάτι των επιπλοκών, πιστεύω ότι τρομάζει και τον ασθενή. Ναι, αλλά από την άλλη, αν δεν μιλήσεις για τις πιθανές επιπλοκές και τις παρουσιάσουν, τι θα γίνει? Πάντως το πιο σημαντικό είναι να του τονίσει κανείς ότι δεν πρέπει να πίνουν νερό, έτσι, για τουλάχιστον 8-9 ώρες μετά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο με τη δεσμοπρεσίνη. Είναι κριτικό. Και σε τι μορφές υπάρχουν, υπάρχει? Το καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είναι σαν τζίχλα στο στόμα. Το διαλυόμενο. Το διαλυόμενο. Μια γρήγορη ερώτηση να σας κάνω, γιατί το έχω απορία. Πριν 3-4 χρόνια η μονάδα μας είχε βγάλει ένα ημερολόγιο ούρησης και από πίσω είχε όλες αυτές τις πληροφορίες που λέμε σήμερα και την πολυουρία. Πόσοι από εσάς το έχετε δει? Γιατί υποτίθεται ότι θα πήγαινε σε όλους τους ουρολόγους. Όχι, ήταν ένα ημερολόγιο ούρησης που από πίσω είχε πώς το συμπληρώνουμε, τι πληροφορίες παίρνουν και για την νυχτερινή πολυουρία. Πώς την ορίζουμε? Το έχει δει κανείς σας? Άρα πέτυχε πλήρωση. Okay. Είμαστε εντάξει από πλευράς χρόνου. Ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ έχω καλωδιώσει για το ερχόμενο.